πρόκειται για ένα κατάστημα οπτικών και έχετε επιμεληθεί τα πάντα όμως. Ναι. Θα έλεγα ότι αυτό το έργο κινείται πολύ στον σχεδιασμό, στον βιομηχανικό σχεδιασμό, στα όρια αυτού που ονομάζουμε βιομηχανικό σχεδιασμό, design, σχέδιο, και θα έλεγα, ας πούμε, και πιο ακραία, αλλά το αξίζει, και σαν ένα έργο τέχνης. Ευχαριστούμε. Πες μας, λοιπόν, γι' αυτό. Ναι, και για μας είναι ένα έργο που το ευχαριστηθήκαμε πραγματικά πάρα πολύ, διότι καταρχήν έγινε πολύ γρήγορα, έπρεπε να γίνει γρήγορα. Ο χρόνος που είχαμε ήταν πολύ περιορισμένος για την κατασκευή και ταυτόχρονα έτσι με το κόνσεπτ και όλο αυτό που σκεφτήκαμε να κάνουμε, έπρεπε να σκεφτούμε και τον τρόπο, έναν έξυπνο τρόπο να κατασκευαστεί μέσα στα πλαίσια που το μαγαζί θα μπορούσε να είναι κλειστό. Ο πελάτης μας μας ήξερε από πριν, είχαμε συνεργαστεί στο δεύτερο κατάστημα που έχει πάλι Σεντρότη, έτσι λέγεται και αυτό, και είναι στην Πάρο, στην άνοσο της Πάρου. Το οποίο και αυτό επιμεληθήκαμε, ένα μικρό, περισσότερο μπουτίκ κατάστημα με έτσι πολύ λίγα και επιλεγμένα κομμάτια γυαλιών. Το οποίο το επιμεληθήκαμε με μία έτσι πιο μουσιακή προσέγγιση. Και το concept αυτό έτσι είχε μια μεγάλη απήχηση, οπότε του γεννήθηκε η ιδέα να εξυγχρονίσει και το μαγαζί που διατηρεί εδώ στη Νέα Σμύρνη εδώ και 40 χρόνια στην ουσία. Άρα κάνατε και ένα, τι κάνατε ακριβώς, ένα συνολικό σχεδιασμό. Ακριβώς. Ήμασταν πολύ τυχεροί καταρχήν σε αυτό, διότι ο άνθρωπος αυτός μας εμπιστεύτηκε, δηλαδή εντελώς. Και ζήτησε από εμάς ένα συνολικό rebranding, ας πούμε, μια νέα εταιρική ταυτότητα. Οπότε στο concept όλο του σχεδιασμού μας, εκτός από τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, συμπεριλάβαμε και τον σχεδιασμό λογότυπου, σχεδιάσαμε κάρτες, επιγραφές, τσάντες, έντυπο, υλικό, τα πάντα. Και έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε μια συνολική ταυτότητα έτσι, με τους ίδιους, με την ίδια αισθητική, μια καθαρή έτσι, γραμμή και αναγνωρίσιμη. Ποιες ήταν λοιπόν οι επιθυμίες του πελάτη για το χώρο, πώς δηλαδή ξεκινάει κανείς? Ναι, ήθελε μια πλήρη ανανέωση. Τα χρόνια που είχε τα καταστήματά του, είχε δύο καταστήματα στην Ασμύρνη, ήταν πολλά, λόγω των πολλών ετών. Είχαν έτσι συσσωρευτεί και πάρα πολλά επιπλέον αντικείμενα. Συνέχεια χτιζόταν το μαγαζί, έτσι σαν σε στρώσεις, η μία πάνω στην άλλη. Οπότε τελικά το αποτέλεσμα ήταν ένας πολύ μικρός χώρος, ο οποίος είχε τόσα δεδομένα και υπερσυγκέντρωση πληροφορίας, η οποία δεν βοηθούσε την ανάδειξη του προϊόντος και προκαλούσε έτσι και μία σύγχυση ίσως στον χρήστη του χώρου. Αυτό λοιπόν ήταν το δεδομένο που συναντήσαμε και έτσι από την αρχή η πρώτη μας ενστικτόδης κίνηση ήταν να πούμε ότι θέλουμε να απογυμνώσουμε τον χώρο εντελώς από οτιδήποτε, όσο περισσότερα στοιχεία υποδομής μπορούμε. Και το φτάσαμε όλο αυτό σε ένα ίσως ακραίο επίπεδο, να μην υπάρχει κανένα έπιπλο που δεν χρειάζεται, να μην υπάρχει τίποτα παρά μόνο τα γυαλιά, τα οποία από μόνα τους είναι ένα τόσο πληθωρικό προϊόν με χρώματα διαφορετικά, υλικά, γεωμετρίες. Είναι ένα πολύ πλούσιο έτσι θέαμα και δεν χρειάζεται τίποτα άλλο παρά έναν καμβά για να το αναδείξει. Ο κατασκευαστής ήταν ο Άρης Σφίκας, ο οποίος επιμελήθηκε όλης της κατασκευής από την αρχή μέχρι το τέλος και σε κομμάτι μιας ελάχιστης συμμετοχής και στο σχεδιασμό, κυρίως στην επίλυση κάποιων θεμάτων που εμφανίστηκαν, κατασκευαστικών ζητημάτων, ιδιαιτεροτήτων του κτηρίου, επειδή μιλάμε για μια κατασκευή, μια ανακαίνιση σε ένα υπάρχον κέλυφος. Στις μεταλλικές κατασκευές μας βοήθησαν κάποιοι πολύ κοντινοί μας συνεργάτες, οι οποίοι ονομάζονται ως ομάδα Coop, όσοι επιτοπλίστων ασχολούνται εξ ολοκλήρου με το μέταλλο και όλες τις προεκτάσεις που μπορεί να έχει. Μία από τις βασικές, αν όχι η κύρια ιδιαιτερότητα της παρούσας κατασκευής, παύλα ανακαίνησης, ήταν
πέραν των στενών προϋποθέσεων που είχαμε χωρικά, γιατί είμαστε σε ένα κτίριο που ήδη υπάρχει, το κέλυφος, τα όρια, το υψόμετρο, το πατάρι που υπάρχει, είναι συνθήκες τις οποίες δεν μπορούμε να τις υπερβούμε. Ήταν το πολύ στενό χρονοδιάγραμμα που είχαμε από περάτωση της κατασκευής, το οποίο ήταν κοντά στις 15 μέρες με 20, πράγμα που σήμαινε ότι όλα θα έπρεπε να έχουν έρθει εδώ οριακά έτοιμα, μην πω οριακά τοποθετημένα. Για να συμβεί αυτό, ακόμη και αν η δικιά μας ιδέα είχε ένα σύνολο πραγμάτων, έπρεπε αυτά να τα χωρίσουμε σε μέρη, να τα κάνουμε κομμάτια και μέρη μιας εύκολης τοποθέτησης. Μια πολύ απλή μάλλον προβολή στο χώρο, όπως είναι αυτό το αντικείμενο, πόσο πολύ όμως σκέψη και σχεδιασμό κρύβει πίσω από αυτό. Ναι, ισχύει αυτό. Προσπαθήσαμε με λίγα στοιχεία να εξυπηρετήσουμε ταυτόχρονα πολλές λειτουργίες. Αυτό που κάναμε στην ουσία, αφού απογυμνώσαμε το εσωτερικό κέλυφος, αποδομήσαμε θεωρητικά το χώρο και προέκυψαν οι 8 επιφάνειες που συνθέτουν αυτό το χώρο. Αυτές οι 8 επιφάνειες, οι όψεις, το δάπεδο, το πατάρι, αυτές. Αυτές λοιπόν τις 8 επιφάνειες τις ομαδοποιήσαμε σε 4 ζεύγη επιφανειών και κάθε ένα από αυτά τα ζεύγη επιτελεί μια εντελώς διαφορετική λειτουργία και έχει μια διαφορετική υλικότητα. Το πρώτο και πιο σημαντικό έτσι, τέτοιο ζεύγος από αυτές τις επιφάνειες είναι οι επιφάνειες που καλύπτουν την πρόσωψη και την μία βασική πλευρά του καταστήματος, οι οποίες φιλοξενούν στην ουσία και την έκθεση των γυαλιών ηλίου. Επειδή λοιπόν δεν θέλαμε να υπάρχει κανένα έτσι, επιπλέον έπιπλο ή stand ή αντικείμενο το οποίο θα ανταγωνίζεται, ας πούμε, τα ίδια τα γυαλιά, θέλαμε η ίδια η όψη να επιτελεί αυτό το ρόλο. Γι' αυτό το λόγο σχεδιάσαμε αυτή τη μεταλλική κατασκευή, η οποία στην ουσία προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό μίας αρχικής μονάδας, η οποία έχει σχεδιαστεί στην κλίμακα ενός ζευγαριού γυαλιών. Η δομή της θυμίζει μια κλασική δρομική τυχοποιία. Έτσι λοιπόν... Το τούβλο που λέμε. Ακριβώς. Είναι μια έτσι, δομή συνολική, μια επένδυση της όψης, η οποία ταυτόχρονα είναι και η έκθεση. Έτσι, αυτή η κατασκευή, έτσι, με την αυστηρότητα που έχει, αλλά και την απλότητα που έχει, δίνει μια πολύ μεγάλη ελευθερία στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εκτίθεται τα γυαλιά. Έτσι, ανάλογα με την εποχή και τις διαφορετικές συλλογές που φιλοξενεί, μπορεί να δημιουργηθεί μια τελείως διαφορετική εικόνα έκθεσης. Αυτό το πλέγμα ουσιαστικά, αν και ξεκινάει από μια πολύ μικρή μονάδα που έχει τα χαρακτηριστικά, τις προϋποθέσεις και τις ανάγκες μιας τοποθέτησης γυαλιών, οπότε για αυτόν τον λόγο γίνανε και αρκετά δείγματα για το πόσο μεγάλο μπορεί να είναι, το πόσο μικρό μπορεί να είναι απ' την άλλη, ώστε να μην εξέχουμε στο μαγαζί, τι απόσταση θα πρέπει να έχει από τον τοίχο. Ακόμη και αν αυτή η μικρή μονάδα, δηλαδή το μόντουλο που έχουμε στην αρχή, πολλαπλασιάζεται, δεν σημαίνει ότι για να το κάνουμε αυτό πρέπει να πάμε και να βάζουμε το κάθε κομμάτι δίπλα στο άλλο. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να φτιάξουμε μια γραμμή παραγωγής κατά μία έννοια, μια ενσειρά τοποθέτηση αυτού του πράγματος, ώστε να φτιάξουμε λωρίδες, οι οποίες λωρίδες θα πολλαπλασιαστούν καθ' ύψος, να φτιαχτούν τεμάχια, τα οποία τεμάχια σε έναν χώρο 3 μέτρων, αντί να έχουμε δηλαδή που εδώ πέρα βλέπουμε γύρω στις 50 σειρές, να έχουμε 2 τεμάχια να τοποθετήσουμε. Για να γίνει αυτό και να το πετύχουμε και χρονικά στη διαδικασία και στο χρόνο κατασκευής και παραγωγής του πριν την τοποθέτηση, αλλά και στην τοποθέτηση, έπρεπε να πάμε σε μία λογική λέιζερ, δηλαδή να φτιάξουμε μία μονοκονδυλιά σε έναν υπολογιστή, να τη μεταφέρουμε σε μία λαμαρίνα μαύρη, την οποία θα την κόβαμε σε λέιζερ. Αυτή με τα αντίστοιχα μηχανήματα του στρατζαρίσματος και της γενικής διαμόρφωσης του σιδήρου θα κατέληγε σε αυτό που βλέπουμε εμείς ως τελικό προϊόν, το οποίο με μια ξεκάθαρη λογική εναποθέτηση το ένα πάνω από το άλλο, σαν γκρεμάστρα, το οποίο στέκεται ουσιαστικά με το βάρος του, δηλαδή ξεκινάμε από πάνω, τοποθετούμε προς τα κάτω και όλο αυτό στέκεται γιατί στέκεται το προηγούμενο από αυτό. Καταλήγουμε να έχουμε μια κουρτίνα η οποία περιβάλλει το χώρο
Οριακά στα τρία τέταρτα θα έλεγα, διότι μπορεί τα δύο τέταρτα του μαγαζιού να έχουν αυτό το μεταλλικό πλέγμα, αλλά όλες οι ανακλαστικές επιφάνειες που υπάρχουν από την απέναντι πλευρά το πολλαπλασιάζουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτή λοιπόν η κουρτίνα, η οποία περιβάλλει τα δύο τρίτα του μαγαζιού, μπορεί να φαίνεται πολύ πολύπλοκη, πολύ μπερδεμένη, πολύ δύσκολη στην κατασκευή, αλλά αν πάμε να την αποδομήσουμε, θα καταλήξουμε να δούμε ένα κουτάκι 12x14, ένα τούβλο το οποίο πήραμε και βάλαμε το ένα δίπλα στο άλλο. Ίσως να ήταν και μια ακτινογραφία μιας τοιχοποιίας, γιατί αυτή τη στιγμή βλέπω μπροστά μου μια τοποθέτηση, μια τοποθέτηση τούβλου και σαν να βλέπω δηλαδή το πώς είναι ένας τοίχος με τους αρμούς του, που εμείς από τη δικιά μας πλευρά αυτό το έχουμε αναπαραστήσει με μια μεταλλική κατασκευή, η οποία όμως δεν απέχει πολύ από το πώς τοποθετούνται τα τούβλα σε έναν τοίχο. Το δεύτερο ζεύγος των επιφανειών είναι καταρχήν αυτή η επιφάνεια που βλέπουμε μπροστά μας, στην οποία εκτίθενται τα γυαλιά οράσεως, και ταυτόχρονα είναι και ο αποθηκευτικός χώρος για 500 περίπου ζεύγη γυαλιών. Για την αποθήκευση των γυαλιών χρησιμοποίησαμε τα υπάρχοντα έπιπλα, στα οποία απλώς αλλάξαμε την πρόσωψη, και πλέον έπαψαν να είναι μεμονωμένα έπιπλα διάσπαρτα στο χώρο, εγκυβωτίστηκαν μέσα στον τοίχο και αποτέλεσαν έτσι αυτή την καθαρή επιφάνεια η οποία συνεχίζει, ας πούμε, την έκθεση των γυαλιών. Έτσι λοιπόν έχουμε σε αυτόν εδώ το γραμμικό χώρο, ο οποίος πόσα τετραγωνικά περίπου είναι. Είναι περίπου 50 τετραγωνικά ο χώρος. Στη μία, μια πολύ έτσι, απλή ανάγνωση είναι στον έναν τοίχο προβάλλουμε τα γυαλιά οράσεως και στα άλλα τα γυαλιά οράσεως και στην άλλη τα γυαλιά ηλίου. Και ποια άλλα όμως στοιχεία είναι αυτά για τα οποία μας μίλησες πριν, τα ζεύγη, και τι επιτελούν, γιατί βλέπω καθρέφτες, λευκό χρώμα, φωτισμό. Ναι, ένα επίσης πολύ σημαντικό στοιχείο της σύνθεσης είναι το τρίτο ζεύγος των επιφανειών από καθρέφτη, οι οποίες στην ουσία επενδύουν, τυλίγουν το πατάρι, ένα υπάρχον πατάρι το οποίο περιόριζε το χώρο και δημιουργούν την ψευδαίσθηση ενός διόρροφου χώρου σε όλο το μήκος. Αυτές οι επιφάνειες, σε συνδυασμό με μια γραμμική επιφάνεια που έχουμε τοποθετήσει στο δάπεδο, δημιουργούν και μια αέναη επανάληψη του πλέγματος. Έτσι λοιπόν ο χρήστης όταν αντικρίζει αυτό το χαοτικό σχεδόν σκηνικό, οπισθοχωρεί και αναγκάζεται να προσιλωθεί πάλι στο προϊόν, το οποίο είναι και ο στόχος μας να γίνει κάτι τέτοιο. Είναι μια πολύ τολμηρή πρόταση και αξίζουν τα συγχαρητήρια στον ιδιοκτήτη που την υιοθέτησε και τη δέχτηκε, γιατί να ξέρουμε ότι πολλές προτάσεις μένουν στα συρτάρια ή στους υπολογιστές των αρχιτεκτών πλέον, αλλά και δεν προχωρούν στην υλοποίησή τους. Και άρα να πούμε τα συγχαρητήρια όντως, διότι στην αρχιτεκτονική χρειάζονται και οι ιδιοκτήτες που να μπορούν να δέχονται τις προτάσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πραγματικά ήμασταν και εμείς πολύ τυχεροί που μας εμπιστεύτηκαν πλήρως. Φυσικά υπήρχε έτσι μια συνεχής συζήτηση που αφορούσε κυρίως τη λειτουργικότητα, γιατί αυτός είναι και ο φόβος πολύ λογικός του οποιοδήποτε επιχειρηματία που θα ζει στο χώρο, και γι' αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο στο σχεδιασμό. Δεν ήταν το design, είναι κυρίως η λειτουργικότητα. Και οι άνθρωποι αυτοί μας εμπιστεύτηκαν πλήρως. Μας δώσαν το ελεύθερο να πραγματοποιήσουμε μια ιδέα η οποία πραγματικά είναι αρκετά έτσι τολμηρή, μπορεί τολμηρή, να το προχωρημένη. Προχωρημένη, ναι. Οπότε τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Βέβαια και ο ίδιος είναι πολύ ευχαριστημένος, οπότε έτσι γίνονται και οι ωραίες συνεργασίες. Πώς εντάσσεται μέσα στο κτίριο το υπάρχον, η δική σας πρόταση? Δεν είναι εύκολο να ενταχθεί κανείς σε έναν ιστό ο οποίος είναι υπερφορτωμένος ούτως ή άλλως, με τελείως διαφορετικά
στοιχεία. Παρ' όλα αυτά, να κάνω μια διακοπή, δεν είναι μια πολυκατοικία, είναι ένα κτίριο γραφείων, υποθέτω δεκαετίας 80-90 με κάποια ιαλοστάσια. Υπήρχε και αυτή μια ελευθερία. Δεν ήταν μια πολυκατοικία που συνήθως βρίσκουμε στα καταστήματα κατοικίας από ναι, πάνω. Ναι, ήταν τουλάχιστον λίγο ένα πιο ήσυχο έτσι, κέλυφος. Το οποίο όμως δεν μπορούσαμε, στο οποίο δεν μπορούσαμε να παρέμβουμε, παρά μόνο να το επενδύσουμε, έτσι, σαν σκηνογραφικά. Αυτό που θέλαμε να κάνουμε ήταν να κάνουμε την πιο απλή παρέμβαση, την πιο ήσυχη παρέμβαση, η οποία ταυτόχρονα θα λειτουργεί και σαν μια μεγάλη επιγραφή για να προσελκύσει το ενδιαφέρον, γιατί πρόκειται για κατάστημα του περαστικού, χωρίς όμως να έτσι υπερφορτώνει τον ιστό με παραπάνω πληροφορία που δεν χρειάζεται. Έτσι λοιπόν είναι μια πολύ απλή και ήσυχη όψη. Τι υλικό είναι αυτό που χρησιμοποίησατε? Είναι ένα διπλό κέλυφος από μεταλλικές επιφάνειες, διάτριτες, με μια διάτριση η οποία ακολουθεί και εκείνη την ίδια αναλογία που θα συναντήσουμε και στο εσωτερικό. Αλλά με άλλο όμως pattern. Ναι, με άλλο pattern. Θέλαμε να δημιουργήσουμε μια πιο έτσι, κλειστή επιφάνεια για να κρύψουμε και όλα τα... Τι είναι το αρνητικό, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι ή μόνο μπορούσε, κάτι. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι το αρνητικό. Και το διπλό, η λεπτομέρεια αυτή του διπλού κελύφους έγινε για να δώσουμε ένα βάθος στην ουσία στην επιφάνεια και να εισάγουμε και το στοιχείο του χρώματος που πάλι θα συναντήσουμε στο εσωτερικό. Η επιφάνεια αυτή επίσης έχει φωτιστεί. Σε αυτό το έργο ο στόχος της μελέτης φωτισμού ήταν να ενταχθεί ο φωτισμός οργανικά στο χώρο, στην αρχιτεκτονική, ακολουθώντας τη λογική της αφαίρεσης που ήταν και η αρχιτεκτονική πρόθεση. Αυτό επιτεύχθηκε μετατρέποντας την οροφή και την πίσω όψη του χώρου σε φωτεινές επιφάνειες, με τη χρήση ελαστικών φωτοδιαπερατών μεμβρανών, το οποίο το αναλύσαμε κατά τη διάρκεια της μελέτης και φωτομετρικά, έτσι ώστε να καταλήξουμε στις κατάλληλες διαπερατότητες και στα κατάλληλα υλικά, για να έχουμε έναν οπτικά άνετο χώρο και επίσης να καταφέρουμε να μην έχουμε σκιές και να έχουμε ένα λίγο πιο ιδιαίτερο οπτικό περιβάλλον. Το φως δηλαδή να είναι σαν να είναι ο χώρος αυτόφωτος, σαν να μπαίνουμε σε ένα τούνελ φωτός κάπως, ας πούμε. Αυτή ήταν κάπως η λογική εδώ. Και ο φυσικός φωτισμός, δεν ερχόμαστε σε αντίθεση με αυτόν. Ακολουθούμε κάπως τη λογική αυτού του ότι υπάρχει άπλετο φως. Δηλαδή πάμε παράλληλα με τη λογική του φυσικού φωτισμού ουσιαστικά. Όλη η κατασκευή φωτίζεται έμεσα μέσω αντανακλάσεων. Γι' αυτό έχουν και χρησιμοποιηθεί και καθρέφτες σε διάφορα σημεία για να δημιουργούν αντανάκλαση στο φως, καθώς και οι επιφάνειες παντού έχουν υψηλή ανακλαστικότητα με το λευκό χρώμα. Έτσι, το φως που παίρνουμε από την οροφή και από την πίσω όψη ανακλάται στις άλλες επιφάνειες και διαχέεται παντού στο χώρο. Και γι' αυτό μπορούμε να επιτύχουμε και την απουσία των σκιών που ήταν το ζητούμενο και να δημιουργήσουμε αυτό το πιο ιδιαίτερο χώρο. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να προσομοιώσουμε κάπως το φυσικό φωτισμό σε ένα κλειστό χώρο, για να μπορέσουμε να αναδείξουμε περισσότερο αυτά τα εκθέματα και περισσότερο να έχει την αντίληψη ο πελάτης για αυτό που αγοράζει, το πώς θα είναι σε έναν εξωτερικό χώρο. Ο καλύτερος φωτισμός, κατά την άποψή μου, είναι αυτός τον οποίο δεν τον καταλαβαίνει κανείς. Δηλαδή, το σημαντικό δεν είναι να βρίσκεται κανείς σε ένα χώρο και να πει ωραίος φωτισμός, είναι να πει ωραίος χώρος. Άρα, ο φωτισμός να έχει ενταχθεί τόσο καλά στο χώρο που το σύνολο να αναδεικνύεται. Το γραφείο σας ασχολείται και με, προφανώς, και με άλλα έργα, άλλες κλίμακες, όπως είπες, κατοικίες. Υπάρχει κάτι που θα χαρακτήριζε κανείς την αρχιτεκτονική σας, κοινό, τον τρόπο που δουλεύετε, τα έργα σας? Κυρίως ασχολούμαστε με εξοχική κατοικία και σχεδιασμό ξενοδοχείων, έτσι, εκτός σχεδίου.
Έχουμε πράγματι ένα γραφείο στη Σέριφο, όπου έχω μεγάλη σχέση με αυτό το μέρος. Ο σχεδιασμός έτσι που ακολουθούμε δεν έχει να κάνει έτσι με μια στερεοτυπική έτσι, αναπαραγωγή των κλασικών κυκλαδίτικων δομών. Παρ' όλα αυτά, στο κέντρο, στην ουσία της σύνθεσης, μπορεί κανείς εύκολα να εντοπίσει τις πολύ βασικές αρχές που διέπουν την κυκλαδική αρχιτεκτονική της υπαίθρου. Για παράδειγμα, στο τελευταίο έργο που φέτος ολοκληρώσαμε, το Encaved, η οποία είναι μια κατοικία σε ένα βραχώδη όρμο στο βόρειο κομμάτι του νησιού. Αυτές οι βασικές αρχές που χρησιμοποιήσαμε ήταν καταρχήν η χρήση της αρχιτεκτονικής για τη δημιουργία ενός καταφυγίου προστασίας του χρήστη από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Το οικόπεδο εκεί ήταν ένα καταπληκτικό οικόπεδο με μια μαγευτική θέα, αλλά πάρα πολύ μεγάλη έκθεση στους βοριάδες. Έτσι λοιπόν, επιλέξαμε την ιδέα της διάτρησης της πλαγιάς. Δημιουργήθηκε μια υπόσκαφη κατοικία, αντί για μια εν σειρά παράθεση των χώρων στην επιφάνεια του εδάφους. Αυτό είναι μια προσέγγιση που χρησιμοποιείται πολύ από τους αρχιτέκτονες τελευταία στα νησιά και ειδικά σε εκτός σχεδίου. Δεν μεταβάλλεται πολύ το ανάγλυφο της περιοχής. Και ένα από τα στοιχεία λοιπόν που πρέπει να προσέξει κανείς όταν χτίζει δεν είναι μόνο να προστατεύσει το χτισμένο που ίσως το αναπαράγει, είπες, με κάποιον άλλον τρόπο, αλλά και τη φύση. Σίγουρα. Ο στόχος μας βέβαια δεν είναι να αποκρύψουμε αυτό που κάνουμε την αρχιτεκτονική. Είναι αντίθετα, να κάνουμε μια τολμηρή πρόταση, όμως που πραγματικά να ανήκει στο τοπίο, να αναλύει τα δεδομένα του και να τα χρησιμοποιεί με έναν νέο τρόπο. Αυτό κάναμε σε αυτή την κατοικία. Τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε ήταν η πέτρα, η ντόπια πέτρα από την ίδια την εξκαφή. Ο σχεδιασμός ήταν βιοκλιματικός, όπως συμβαίνει στις κατασκευές αυτές από ξερολιθιά που συναντάμε στην Ήπεθρο, των Κυκλάδων, με τα φυτεμένα τους δώματα. Δεν είναι κάτι καινούριο αυτή η ιδέα. Είναι κάτι το οποίο υπήρχε. Το ζήτημα είναι πώς αυτό το μεταφράζεις και βάζεις και το προσωπικό σου έτσι, λεξιλόγιο για να κάνεις μια νέα πρόταση. Τώρα βρίσκεται υποκατασκευή κάποια κατοικία στην Πάρο. Στην Πάρο έχουν εντοπιστεί αρχαίοι νεόσικοι. Δηλαδή τεχνητές αυλακώσεις στα παραθαλάσσια βράχια, οι οποίες εξυπηρετούσαν την ναυπηγική, την φόρτωση των πλοίων με μάρμαρο, παριανό μάρμαρο και την ανάσυρσή τους στη στεριά για επισκευή. Ήτανε τα πρώτα καρνάγια. Στη συνέχεια τα παραδοσιακά καρνάγια, τα πιο σύγχρονα καρνάγια, όπως αυτό που είναι δίπλα στο οικόπεδο μας, στις Κολυμπήθρες, χρησιμοποιούσαν δύο ξύλινα παράλληλα δοκάρια, τις τραβέρσες, οι οποίες και αυτές γεμίζαν με νερό και έτσι τα πλοία μπορούσαν να ανασυρθούν στη στεριά. Αυτή τη βασική ιδέα χρησιμοποιήσαμε κι εμείς στο σχεδιασμό ως μια σαφή αναφορά στην ναυτική παράδοση του νησιού. Δημιουργήσαμε λοιπόν ένα μακρόστενο σκάμα με δύο αναλυματικούς πέτρινους τοίχους οι οποίοι συγκρατούν το χώμα του σκάματος. Και ο χώρος που προκύπτει, αυτός ο μακρόστενος χώρος που προκύπτει στη μέση, γεμίζει με νερό, όπως ακριβώς συνέβαινε στους αρχαίους νεόσικους. Τι εννοείς γεμίζει με νερό? Υπάρχει ένα υδάτινο στοιχείο, μήκος περίπου 70 μέτρων, το οποίο διατρέχει όλη τη σύνθεση και είναι ορατό από κάθε χώρο της κατοικίας. Είναι πισίνα, ένα υδάτινο στοιχείο, αλλά δεν αδειάζει. Γεμίζει. Όχι, δεν αδειάζει. Είναι πάντα γεμάτο. Ένα σταθερά γεμάτο. Απλά έτσι δημιουργεί έτσι αυτή την αίσθηση του ορίγματος, ενός χώρου ο οποίος πραγματικά έτσι θυμίζει αυτή τους αρχαίους νεόσικους και τα παραδοσιακά καρνάγια. Πριν, όταν είπα δεν αδειάζει ή δεν γεμίζει φυσικά, εννοώ, όχι, από όχι. Την θάλασσα. Εξάλλου μάλλον δεν βρίσκεται
τόσο κοντά. Βρίσκεται σε μια σχετικά κοντινή απόσταση από τη θάλασσα. Βέβαια, παρεμβάλλεται μεταξύ του κτηρίου και της θάλασσας ένας δρόμος, άλλες κατοικίες, κολόνες, ΔΕΗ, διάφορα έτσι, στοιχεία τα οποία θέλαμε με αυτόν τον τρόπο να τα παρακάμψουμε. Έτσι λοιπόν, όταν στέκεται κανείς στο βάθος αυτού του ορίγματος, το μόνο που βλέπει είναι το στοιχείο του νερού και η θάλασσα. Όλα τα υπόλοιπα έχουν ως διαμαγείας εξαφανιστεί. Μιας και εδώ έχετε χρησιμοποιήσει μια ιδέα η οποία έχει να κάνει με το μόντουλο, την αναπαραγωγή ενός βασικού στοιχείου, αλλά όμως βρίσκουμε και μια άλλη ιδέα που μου είχες πει, αυτή της μονοκοντιλιάς. Σε κάποιο άλλο έργο που έχετε σχεδιάσει, πάλι ξαναβρίσκουμε αυτή την ιδέα. Για πες μας κάποια πράγματα περισσότερο γι' αυτό. Ναι, αυτό το έργο είναι μια προμελέτη που είχαμε κάνει για ένα θέατρο στον Άλυμο. Εκεί λοιπόν η ιδέα πράγματι είναι μια μονοκονδυλιά, είναι μια επιφάνεια η οποία έτσι εκτυλίσσεται σαν σπήρα γύρω από την ορχήστρα του θεάτρου και ακολουθεί το φυσικό ανάγλυφο της, του λόφου. Ξεκινώντας περιλαμβάνει τις κερκίδες, τα καθίσματα και τις ράμπες της ανάβασης και όταν και καθώς εκτυλίσσεται και πια παίρνει μια πιο κατακόρυφη θέση, μετατρέπεται το πέτασμα το οποίο περιβάλλει τη σκηνή. Και οι δυνατότητες αυτές της επιφάνειας δεν τελειώνουν εκεί. Η επιφάνεια είναι ευέλικτη, έχει τη δυνατότητα να μετασχηματίζεται και έτσι λοιπόν να προσαρμόζεται στα σύγχρονα ανάγκες των σύγχρονων θεαμάτων. Μπορεί να λειτουργεί ως μια ενιαία επιφάνεια η οποία είναι μια τεράστια επιφάνεια ψηφιακών προβολών, αλλά μπορεί ταυτόχρονα να αποδομείται τμηματικά και να επιτρέπει στην θεατρική δράση να διαρρέει στα διάφορα επίπεδα της κατασκευής. Το γραφείο ξεκίνησε ουσιαστικά περίπου πριν μια δεκαετία. Μόνιμη ήμουν αρχικά, ήταν έτσι τα δύσκολα χρόνια της κρίσης. Για κάποια χρόνια λοιπόν ήμουν μόνο με κάποιους μετέπειτα εξωτερικούς συνεργάτες. Και αυτή τη στιγμή το γραφείο μας αποτελείται από 6 αρχιτέκτονες μόνιμους. Είναι ο Κωνσταντίνος ο Βλαχούλης, ο οποίος είναι και πιο έτσι... Ενεργός. Ναι, το πιο έτσι σημαντικό για μένα, ο πιο σημαντικός συνεργάτης. Και παρόλο που είναι ο μικρότερος, έτσι είναι ο πιο παλιός και κοντινός. Είναι η Μαρία Ευρετού, η Στέλλα Λιβιεράτου, ο Στέφανος Ομανιάτης και η Λιδία Αντωνοκοπούλου. Επίσης έχουμε πολλούς συνεργάτες εξωτερικούς που συνεργαζόμαστε, όπως ο Θανάσης, ο Ντανίλοφ που συναντήσαμε και πολλοί ακόμη σε διάφορες έτσι, ξεχωριστές, έτσι, με διάφορα ξεχωριστά αντικείμενα.